κτήμα Μεταξά. Πάμε, θα εντυπωσιαστείτε κι εσείς όπως εντυπωσιάστηκε κι εγώ. Λίγα μέτρα από το χωριό Βρουλιώτες, στη βόρεια πλευρά της Σάμου, σε ένα πρότυπο αμπελώνα βιολογικής καλλιέργειας, το μπραντ Μεταξά, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμή στην ποικιλία Μοσχάτο, την οποία συνδυάζει με αποστάγματα για να παράγει τις φημισμένες σε όλο τον κόσμο δημιουργίες του, έφτιαξε ένα πρότυπο κτήμα. Σκοπός του κτήματος Λίκνος, όπως και το ονομάζει το μπραντ Μεταξά, φιλοδοξεί να εμπνεύσει τους παραγωγούς του νησιού και όχι μόνο σε μια οικολογική προσέγγιση στην παραγωγή του μοσχάτου. Όλες οι αίθουσες του κτήματος είναι σχεδόν κρυμμένες από το φως του ήλιου. Θα ξεκινήσετε από τις τριανταφυλλιές στην είσοδο του κτήματος και τα κτίρια που είναι βυθισμένα μέσα στη γη. Ο επισκέπτης θα ακολουθήσει τα πέτρινα μονοπάτια και πραγματικά θα εντυπωσιαστεί από το μέγεθος της κατασκευής. Ο Λίκνος, αν και νεόδμητος, μοιάζει με αρχαίο παλάτι. Πρωταγωνιστή στο κτήμα είναι η απλότητα, η φυσική σαμιώτικη πέτρα και τα υπόσκαφα εκείματα. Το φυσικό περιβάλλον είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το κτήμα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Λίκνον, είμαι ο Νίκος και ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς θα απολαμβάνετε στο σπίτι ένα υπέροχο και δροσερό Μεταξά long drink. Αρχικά, νωρίτερα στο κελάρι, δοκιμάσαμε το Μεταξά 5 Stars Greek Orange. Θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε μόνοι σας στο σπίτι ένα πανεύκολο long drink, το οποίο έχει μόνο 4 μυστικά. Τα long drink μας είναι έτοιμα. Θα ξεκινήσουμε με τις κυρίες. Στην υγειά σας, πείτε μου πώς σας φαίνεται. Είμαι σίγουρος ότι αν πίνετε gin and tonic θα το λατρέψετε. Και θα εκπλαγείτε και από τη γεύση. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας, να είστε καλά. Γεια σας. Περάστε το τσάκι εδώ. Πώς σε λένε, Χρήστος, πώς σου φάνηκε σήμερα εδώ στο κτήμα Μεταξά? Καταπληκτική εμπειρία, μοναδική. Το κονιάκ του Μεταξά είναι κάτι απίστευτο. Και το κοκτέιλ. Δοκιμάζουμε τα όλα πέρα. Είδες λεπτομέρεια ότι το κουτί με το γυαλί έχει τεράστια διαφορά του. Μεγάλη. Τεράστη. Και μπράβο στον όμιλο. Δεν είναι όμιλος Μεταξά. Πώς τον είπαμε τον όμιλο. Που επένδυσε στη Σάμου. Και τα άλλα δίπλα, αυτό που σας έδειξα λέγεται 3 Generation. Η φιάλη που σας έδειξα έχει 2.600 ευρώ στη λιανική. Βγαίνουν περίπου το χρόνο, περίπου στις 1.000 φιάλες. Πάμε να το δοκιμάσουμε, να σας πω εντυπώσεις. Το μέλλον του Μεταξά, πάει μετά σε σαγωγικότερα, έχει αρώματα από εσπεριδοειδή. Αλλά πάμε να το πούμε θέα. Λοιπόν, φίλοι μου, το ωραιότερο κοκτέιλ που έχω πιει ποτέ ζωή μου. Φταίει το μέρος εδώ, κάτσε να σας κάνω λίγο. Πάμε λίγο δρυγόνια. Θέλω να σας δείξω και τις τουαλέτες. Τέτοια όμοια τουαλέτα δεν έχω ξαναδεί, φίλοι. Και η γυναικεία τουαλέτα, η οποία έχει και λουλούδια.
Οι έμπειροι ξεναγοί του κτήματος, όταν θα σας περπατήσουν σε όλους τους χώρους του κτήματος και φτάσετε στο μπαρ, στο υπόγειο μπαρ του λίκνου, θα νομίζετε ότι έχετε βγει από ένα αρχαίο λαβύρινθο. Μην ξεχνάτε ότι η Σάμμο στα αρχαία χρόνια ευλογήθηκε από το Διόνυσο, το θεό του αμπέλιου και του κρασιού. Η Σάμμος παράγει ένα μοναδικό, με σπάνια ιδιαίτερη γεύση, κρασί, νέκταρ. Λοιπόν φίλοι μου, στην υγεία σας, ένα ελαφρύ κοκτέιλ με 4 μόνο υλικά. Καταπληκτικό, καταπληκτικό, 4 μόνο υλικά. Λοιπόν φίλοι μου, από το κτήμα Μεταξά που μου έκλεψε την καρδιά, έχω τις καλύτερες εντυπώσεις πραγματικά. Επειδή θέλω να το μοιραστώ, θα φέρω σίγουρα και την γυναίκα μου και τα παιδιά μου εδώ, αξίζει να το επισκεφτείτε. Είναι κάτω από τους Βοβλιώτες, έχει πινακίδα. Πώς θα έρθετε εδώ, με το κτήμα Μεταξά για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας. Θα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου.